Με ομάδες ενεργών παραγωγών καπνού από τις περιοχές της Θράκης συναντήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Κουτσούκος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι καπνοπαραγωγοί κατέθεσαν υπόμνημα με τις θέσεις και τις απόψεις τους για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας, του εισοδήματός τους και την καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο προκειμένου να τους επιστραφούν οι πόροι που έχασαν από την αναθεώρηση της ΚΟΑ καπνού το 2004. Ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Καπνού Ροδόπης Εύρου ανέφερε ότι ζήτησαν από το Υπουργείο να τους δοθεί άμεσα το 50% που έχουν χάσει από την αναθεώρηση. Μας κάλεσε, πήγαμε και οι 16 ομάδες κάτω στον Υπουργείο, 23 Δεκεμβρίου, καθίσαμε τον Υπουργό, είπαμε τα προβλήματά μας και πώς θα πάρουν, πώς θα γίνει αυτό το διαδικασία και επιχειρηματικό πρόγραμμα που λέμε, δηλαδή για να πάρουμε 60%, πρέπει να κάνουμε το επιχειρηματικό πρόγραμμα. Αυτά συζητήσαμε στον Υπουργείο. Ο Υφυπουργός μας είπε μαζί με τον κύριο Διβάρη, τον Γενικό Γραμματέα του, είπε ότι το ολοκληρωμένη διαχείριση θα μείνει για 2012 θα πάρετε. Είπε για τον 2011 που θα κάνετε ολοκληρωμένη διαχείριση, θα τα πάρετε 2012. Τα είπαμε, κύριε Υφυπουργέ, αυτό που μας είχατε υποσχεθεί από την αρχή, ότι θα πληρωθούμε 2011. Και τα άλλα. Καθίσαμε για το επιχειρηματικό πρόγραμμα που συζητήσαμε και λέει εκείνα, λέει, θα κάνετε, λέει, μέσω ίντερνετ, μέσω δορυφόρο, μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνει ομάδες. Αυτομάτως, λέει, τα λεφτά σας θα μπει πρώτη τρίμηνο ή πρώτη τετράμηνο 2011. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας, οι υποσχέσεις έχουν πάρει πολλές τόσο από τον Υπουργό όσο και από τους φορείς της Ροδόπης. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, επισημένοντας ότι τα πράγματα για τους καπνοκαλλιεργητές είναι δύσκολα και θα πρέπει άμεσα να δοθεί ένα μέρος των χρημάτων. Μόνο οι υποσχέσεις, και ξέρετε τώρα, γιατί πάρα πολλά μας είπαν και βουλευτές. Και όλοι, και νομάρχοι μαζί είχαμε πάει κάτω, δηλαδή, και τώρα είναι περιφερειάρχης, μας είχαν πει ότι θα πάρουμε τα λεφτά με 2011 μέσα. 2011 μέσα, δεν έχουμε καθόλου λεφτά. Στο τέλος χρονιά, μαζί με την νέα ενίσχυση, θα πάρουμε 25% δηλαδή, στο 2011.